Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στη μνήμη των συναγωνιστών μας, Τόλη Παπαγεωργίου και Γιάννη Καρυπίδη. Ο Τόλης συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που πέθανε και ο Γιάννης αύριο έχουμε τα 40 στην Καβυσσό. Είναι δύο συναγωνιστές ιδιαίτεροι, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ τον αγώνα. Ο μεν ένας, ο Τόλης Παπαγεωργίου, μας άνοιξε πραγματικά τα μάτια και μας βοήθησε από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του για το τι είναι ακριβώς η μεταλλουργία χρυσού, τι μέρη γενέστε αν θα την έχουμε στον τόπο μας και ανέτρεψε, ήταν από αυτούς που ανέτρεψε το κλίμα στην περιοχή ότι τα χρυσορυχεία τελικά δεν είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει ανάπτυξη και ζωή στον τόπο και θα τρώμε χρυσά κουτάλια, αλλά θα φέρει την καταστροφή. Και από την άλλη μεριά είναι ο Γιάννης ο Καρυπίδης, που είναι προσωπικός μου φίλος, συμμαθητής και συναγωνιστής, ο οποίος όταν από το 2003 μπήκε στο κίνημα ενάντια στο χρυσό και μπήκε και στη Διανομαρχιακή Επιτροπή, με τα ντοκιμαντέρ τα οποία γύρισε, της γης του χρυσάφι και το άπλιστον κέρδος, το οποίο παίχτηκε και στη Θεσσαλονίκη το 2013 στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, όπου και πήρε και ξεχώρισε μαζί με άλλα 39 και παίχτηκαν σε όλη την Ελλάδα. Ο Γιάννης λοιπόν δημοσιοποίησε ουσιαστικά όλο αυτόν τον αγώνα με αυτά τα δύο ντοκιμαντέρ και με τις συνεντεύξεις του βέβαια, αλλά και με το ότι αυτά γύρισαν όλη την Ελλάδα και ήταν η αφορμή για να γίνουν συναντήσεις, συγκεντρώσεις και γενικά να ενημερωθεί ο κόσμος. Προς τιμήν τους λοιπόν κάνουμε αυτή την εκδήλωση, την οποία θέλουμε να είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη βέβαια στη μνήμη τους, αλλά από την άλλη μεριά θα ενημερώσουμε και τον κόσμο που βρίσκεται το ζήτημα στην περιοχή μας και στη Χαλκιδική και να επαγρυπνούμε, γιατί από ό,τι λένε και οι εταιρείες θα κατεβάσουν τις νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είπαν μέσα στο 2021, θα δούμε αν θα προλάβουν να το κάνουν αυτό. Αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς το πράγμα σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, γιατί οι καινούργιοι νόμοι που υπάρχουν συντομεύουν πάρα πολύ τις διαδικασίες υπέρ των εταιριών. Κύριε Στρατιάδη, πού είμαστε δηλαδή σε αυτό το επίπεδο? Θυμάμαι, είχε βγει μια ανακοίνωση για μια μελέτη στο πέραμα, είχε η εταιρεία. Τώρα από εδώ και πέρα υπάρχει άλλη μια εξέλιξη, έχετε καμία? Κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις που έχει κάνει και ο πρόεδρος της Eldorado Gold, είναι ο διευθύνων σύμβουλος μάλλον, είναι ότι εμείς θα καταθέσουμε τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για το πέραμα και για τις άπες. Εκεί έχει μείνει το θέμα. Γιατί υπάρχουν άλλα ζητήματα, ας πούμε, όπως ξέρετε, για τις 16 κυβερνητικές γεωτρήσεις, στις οποίες ήταν αρνητική απόφαση, αλλά αυτοί πήγαν μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας και τελικά είπαν ότι πρέπει να δοθούν και να κάνουν αυτές τις 16. Υπάρχει μια κινητικότητα μόνιμη σε αυτό το θέμα, την οποία θέλουν να την κρατάνε, γιατί όπως ξέρετε παίζουν και άλλα παιχνίδια, χρηματιστηριακά κλπ. Και πρέπει να απολογούν τους συμμετόχους ότι κινούν όλη τη διαδικασία αυτή. Γενικά στο κίνημα, είπατε, ήταν δύο πρωτεργάτες του κινήματος. Βλέπω θα αντικατασταθούν αυτοί, γιατί Έλετε. Το κίνημα είναι πολλών ετών. 20 Σωστά. χρόνια έχετε κλείσει και παραπάνω, ίσως. Και σιγά σιγά πρέπει να μπει και νέο Σωστά. αίμα για να μπορέσει να κρατήσει και στο μέλλον. Σωστά, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί. Έχουμε χάσει και άλλους ανθρώπους, στους οποίους θα αναφερθούμε εδώ. Με τον Χρήστο Χαρτομαντζίδη, τον Σαψόν Σταφυλίδη, τον Χρήστο τον Λαζόπουλο, τον Αλέκο τον Καρυπίδη, τον αδερφό του Γιάννη. Έχει χαθεί πολλοί κόσμος και φυσικά θέλουμε να ανανεωθούν τα πράγματα. Υπάρχουν όμως και καινούργιοι συναγωνιστές, χαιρόμαστε γι' αυτό. Και θέλουμε όμως ακόμα και πιο νέο κόσμο. Αυτόν τον κόσμο, οι μαθητές που κάποτε κατέβηκαν στην πλατεία και είχαν τη φλόγα και το σθένος να φωνάξουν δυνατά και γοερά το 2013, τώρα πλέον έχουν μεγαλώσει και τους καλούμε να έρθουν να πλαισιώσουν η Διανομαρχιακή Επιτροπή και να αναλάβουν αυτή τα ενία.